παντελής απουσία γνώσης εκκλησιολογικού υπόβαθρου. Αν δείτε μέχρι σήμερα τα κείμενα τα οποία βγάζει η Εκκλησία της Ρωσίας, τα εκκλησιολογικά κείμενα, θα καταλάβει ένας καλός φοιτητής της θεολογικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, όχι, δεν μιλάω τώρα ούτε για μεταπτυχιακό ούτε για διδακτορικό, αλλά ένας φοιτητής ο οποίος πάρει 8 στην εκκλησιαστική ιστορία Α. Ένα 8 να έχεις πάρει στην εκκλησιαστική ιστορία Α, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει πρόβλημα. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια επικίνδυνη τάση, με μια επικίνδυνη πολιτική, με μια επικίνδυνη νοοτροπία, η οποία μπορεί να διαλύσει τελείως την Ορθόδοξη Εκκλησία. Όταν το έθνος αρχίζει και καταλαμβάνει έναν χώρο προτεραιότητας τέτοια σε σχέση με την εκκλησιαστική ταυτότητα, με την πνευματική ταυτότητα, με την εσχατολογική ταυτότητα του ανθρώπου, όταν λοιπόν γίνεται μια τέτοια σχάση εσωτερική στον άνθρωπο προτεραιοτήτων, τότε λοιπόν έχουμε την εμφάνιση του φαινομένου του εθνοφιλετισμού. Μιλάμε για μια πνευματική υφής κατάσταση, η οποία και εκκλησιαστικά την Εκκλησία την διαλύει, την αποσαθρώνει. Είναι μια αίρεση η οποία χτυπάει πλαγίως μέσα στην Εκκλησία και της δημιουργεί πρόβλημα στον πυρήνα της. Και λοιπόν την Εκκλησία έτσι την δοκιμάζει, αλλά και τον άνθρωπο προσωπικά τον βγάζει εκτός της προπτυγής σωτηρίας του. Μπορεί να ακούγεται σκληρό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Μιλάμε για ένα πνευματικό ζήτημα το οποίο έχει πολύ σοβαρές προεκτάσεις. Θα κάνω μια σχηματοποίηση, η οποία θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Θέλω να την κρατήσετε αυτή τη σχηματοποίηση στο μυαλό σας. Είναι ένας τεχνικός τρόπος προκειμένου να συλλάβουμε λίγο το πώς εξελίσσεται ο εθνοφιλετισμός. Ουσιαστικά μιλάμε για δύο μορφές του εθνοφιλετισμού. Μιλάμε για τον εθνοφιλετισμό του ελληνικού τύπου, ο οποίος η βάση του είναι η Ελλάδα και ό,τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα προς τα έξω. Δηλαδή, διασπορά, εκκλησίες διασποράς. Όταν μιλάμε για εκκλησίες διασποράς, μιλάμε για τις εκκλησίες, τις ελληνικές κοινότητες ανά τον κόσμο, για όποιος δεν το ξέρει, και βέβαια στην Ιεραποστολή. Έχουμε λοιπόν τον εθνοφιλετισμό του ελληνικού τύπου και έχουμε και τον εθνοφιλετισμό του σλαβικού τύπου. Αυτοί οι δύο εθνοφιλετισμοί έρχονται και συγκρούονται μεταξύ τους και δημιουργούν αυτό το εκπληκτικό ζήμωμα, το οποίο είναι να το θαυμάζουμε καθημερινά μέσα στον βαλκανικό χώρο. Ο πόλεμος προφανώς στην Ουκρανία, η εισπίδηση της Ρωσίας στην Αλεξάνδρεια, όλα αυτά που ζήσαμε με τον διχασμό εντός της Ελλάδος και την προηγούμενη δεκαετία με την ανάπτυξη κάποιων κομμάτων έτσι, ακροδεξιού χαρακτήρα μέσα στην Ελλάδα και τη σύνδεσή τους με τον εκκλησιαστικό χώρο, αλλά και τα μεταγενέστερα που ζήσαμε με το σχίσμα, το ενδυνάμει σχίσμα εντός του κορονοϊού, το οποίο ζήσαμε μέσα στην Εκκλησία μας το τελευταίο διάστημα, όλα αυτά τα γεγονότα και τα δεδομένα τα οποία αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια είναι αποτέλεσμα αυτής της σύγκρουσης αυτών των δύο εθνοφιλετικών τύπων μέσα στα Βαλκάνια, το οποίο έτσι αυτό θέλω να αναπτύξουμε και να το δούμε αναλυτικά. Προχωράω όμως. Λοιπόν, όταν μιλάμε για τον ελληνικό εθνοφιλετισμό, να ξεκινήσουμε με τα δικά μας, για να μην φαίνεται ότι κατηγορούμε απλά τους άλλους, δηλαδή να δούμε και τη δική μας ασθένεια, από πού ξεκινάει και πώς αναπτύσσεται. Όλο το ζήτημα ξεκινάει από το 1648 με τη Συνθήκη της Βεσφαλίας. Η Συνθήκη της Βεσφαλίας τι είναι? Η Συνθήκη της Βεσφαλίας είναι η συνθήκη αυτή η οποία βάζει ένα μεγάλο τέλος στην σφαγή της Δύσης. Η Δύση για 100 περίπου χρόνια ζει τον εκατονταετή πόλεμο, είναι η θρησκευτική πόλεμη. Είναι οι πόλεμοι οι οποίοι ξεκινάνε ουσιαστικά μεταξύ Ρωμαιοκαθολικών και Προτεσταντών. Μιλάμε για, αν όχι τον πιο σκληρό πόλεμο, πάντως σε επίπεδο βιαιότητας, μάλλον ήταν ο πιο σκληρός πόλεμος ο οποίος έζησε ο δυτικός ευρωπαϊκός κόσμος, όπου οι λαοί σφάζονταν μεταξύ τους στο όνομα της θρησκείας. Ενώ πλέον, ας πούμε, μέχρι εκείνο το σημείο η θρησκεία παίζει τον κεντρικό ρόλο, πλέον σταδιακά χάνει αυτή τη δύναμή της και πλέον αρχίζει και αναπτύσσεται το ιδεολόγημα του έθνους. Του έθνους, το οποίο αρχίζει λοιπόν μέσα από τον πολιτισμό. Η γλώσσα είναι σε πολύ δευτερεύον ακόμα στοιχείο,
αλλά έρχεται η γεωγραφία, δηλαδή ορισμός γεωγραφικών ορίων πλέον, να αρχίσει και να αρμόζει, να συναρμόζει μια νέα ταυτοτική ύπαρξη. Έτσι λοιπόν πλέον και η ταυτότητα ξεφεύγει πλέον από το όριο το θρησκευτικό. Εμάς αυτό πότε μας κληρονομείται? Εμάς μας κληρονομείται με την φυσιολογική καθυστέρηση της δημιουργίας του νέου ελληνικού κράτους. Αυτό το οποίο ζούμε μετά το 1830 είναι η δημιουργία του νέου ελληνικού κράτους, το οποίο είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι γίνεται πάνω στα βαβαρικά πρότυπα. Έχουν τελείως διαφορετικές παραστάσεις από αυτό το οποίο ζει ο ελληνικός λαός. Έρχονται ουσιαστικά και δημιουργούν το νέο ελληνικό κράτος, φέροντας και όλες τις ασθένειες αυτού του μορφώματος, οι οποίες μάλιστα ασθένειες, όταν συγκρούστηκαν και με μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα, δόμησαν ένα νέο ελληνικό κράτος, το οποίο είχε ξεκάθαρα ταυτοτικό ζήτημα. Και σταδιακά ήταν πολύ λογικό να αναπτυχθεί σε αυτό το νέο ελληνικό κράτος, το οποίο έχει και όλη αυτή τη βαβαρική διοίκηση πλέον, βαβαρική διοίκηση ξεκάθαρα. Αναπτύσσεται λοιπόν μια εθνοφιλετική διαχείριση της σχέσης εκκλησίας, της σχέσης έθνους και εκκλησίας. Δηλαδή, αρχίζει και αναπτύσσεται η αντίληψη ότι η εκκλησία πρέπει να είναι υπηρέτης του έθνους. Δηλαδή, το έθνος θα πρέπει να βρίσκεται σε μια μεγαλύτερη προτεραιότητα από την εκκλησία. Η εκκλησία απλά θα πρέπει να στηρίζει αυτό το έθνος. Αυτό καταλαβαίνετε έρχεται τελείως από αυτά τα δυτικά πρότυπα, από αυτή την οτροπία των βεσφαλικών κρατών, από τους θρησκευτικούς πολέμους, από όλο αυτό το οποίο είχε ζήσει η Δύση, και έρχεται και προσπαθεί να εφαρμοστεί μέσα στον ελλαδικό χώρο. Δηλαδή, τι ήταν αυτό όλο αυτή η εθνοφιλετική διαδικασία? Σου λέει ότι η εκκλησία θα πρέπει να έχει, καταρχάς δεν μπορούσε να αντιληφθεί, ας πούμε, τη συσχέτιση με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Πώς ήταν δηλαδή, γιατί η Εκκλησία της Ελλάδος μέχρι εκείνη τη στιγμή, η Εκκλησία της Ελλάδος δεν υπάρχει, οι επισκοπές, η Εκκλησία που υφίσταται στον ελλαδικό χώρο, είχε άμεση εκκλησιολογική αναφορά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Εκεί είναι αυτό το πρώτο που τσινάει. Πώς είναι δυνατόν οι επίσκοποι ενός αυτόνομου κράτους να υπάγονται, να αναφέρονται, να συσχετίζονται, να ζητούν άδεια από έναν οθωμονοκρατούμενο πατριάρχη? Αυτό δεν μπορούσε να υπάρχει στην εκκλησιολογική αντίληψη των Βαβαρών. Δεν μπορούσε να υφίσταται αυτό σαν νόημα. Ήταν λοιπόν ένα τεράστιο πρόβλημα για αυτούς, το οποίο έπρεπε να λυθεί. Έτσι λοιπόν προτάθηκε η αυτονόμηση της εκκλησίας, η οποία βρισκόταν στην Ελλάδα, από τη σχέση της με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, και να έρθει να ακολουθήσει σαν άρμα, θα λέγαμε, τα άλογα αυτά τα οποία τρέχουν του έθνους, τα οποία δυναμώνει αυτό το έθνος, προσπαθεί να βρει το χαρακτήρα του, αρχίζει και διαμορφώνει την ταυτότητά του, και έτσι σταδιακά θα πρέπει η Εκκλησία να ακολουθήσει αυτή την ροή. Έτσι λοιπόν αναφέρουμε κλείσιμο των μοναστηριών, κατάργηση του Μητροπολιτικού Συστήματος, γκρέμισμα Βυζαντινών Εκκλησιών, δίμευση εκκλησιαστικής περιουσίας, μετατροπή ιερέων σε δημοσίους υπαλλήλους, δημιουργία μιας ηλεγχόμενης αποκρατικούς υπαλλήλους Ιερά Συνόδου, και βέβαια το αποκορύφωμα, το σχίσμα με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αυτή είναι το αποκορύφωμα αυτής της εθνοφιλετικής πράξης. Οι πρώτοι εθνοφιλετιστές εν της πράγμασιν, ίσως είμαστε εμείς. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ αυτό, γι' αυτό και το αυτοκέφαλον αυτό, πολλοί έτσι παλιοί καθηγητές το ονομάζουν το κακοκέφαλον. Το κακοκέφαλον, η κακοκεφαλιά η δική μας. Και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά διασπάται η εκκλησιολογία της πρώτης χιλιετίας και των 7 οικουμενικών συνόδων. Δεν υπάρχει η έννοια της αυτόνομης εκκλησιαστικής οντότητας μέσα στην Ορθόδοξη παράδοση. Δεν υπάρχει «είμαι μόνος μου», «είμαι ένα έθνος», «είμαι μόνος μου», «αποφασίζω», Τότε η Εκκλησία γίνεται μια θρησκευτική υπηρεσία. Δεν τίποτα παραπάνω, μια θρησκευτική υπηρεσία. Δεν υπάρχει λοιπόν όλο αυτό. Και ευτυχώς βέβαια το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο σε όλη αυτή την ιστορία, με έναν τρόπο ανυπέρβλητα εκκλησιολογικό, διαχειρίζεται όλα αυτά τα σχίσματα τα οποία θα προκύψουν μέσα στα Βαλκάνια τον 19ο αιώνα, με σκοπό την οικονομία, τη θεραπεία και την ενότητα της Εκκλησίας. Η δημιουργία των αυτοκεφάλων εκκλησιών, των αναγνωρισμένων από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπως και εμείς
θα αναγνωριστούμε μετά το σχίσμα. Το 1851 θα αναγνωριστούμε ως αυτοκέφαλη εκκλησία. Το γεγονός αυτό ουσιαστικά θεραπεύει το γεγονός ενότητας. Έρχεται και διασώζει αυτήν την διασπόμενη ενότητα. Έρχεται η εκκλησία και λέει, ωραία, σύνοδος η οποία είναι αυτόνομη, αλλά βρισκόμαστε σε μια εκκλησιαστική κοινωνία. Σου παραχωρώ το αυτοκέφαλο. Διασώζεται η εκκλησιαστική κοινωνία και έτσι η εκκλησία μας δεν χάθηκε. Δεν ξέρω εγώ ποιες μπορεί να ήταν οι εξελίξεις. Συνοπτικά λοιπόν, τι πρέπει να πούμε για τον ελληνικό εθνοφιλετισμό. Δομείται εντός των ορίων του έθνους κράτους. Το έθνος κράτος προσπαθεί να υποτάξει την εκκλησία. Όσο είμαστε εθνοφιλετιστές θα ζούμε αυτή την πραγματικότητα. Το έθνος κράτος θα προσπαθεί να πατάξει την εκκλησία, γιατί την αντιλαμβάνεται σαν αντιλαμβάνεται νοηματική σύγκρουση. Και βέβαια πού εκφαίνεται όλο αυτό? Εκφαίνεται στην Ιεραποστολή, στη Διασπορά. Τώρα μην πω παραδείγματα εγώ, τα είπανε και οι προηγούμενοι καθηγητές. Και να πω εξίσου ότι είναι πολύ σημαντικό ότι αντίστοιχος με τον δικό μας εθνοφιλετισμό, ίδιας φάρας να το πω, ίδιας μορφής, ίδιας σκέψης, ίδιας νοοτροπίας εθνοφιλετισμός, είναι ο εθνοφιλετισμός της Αλβανίας και ο εθνοφιλετισμός της Ρουμανίας. Και αυτές οι δύο χριστιανικές χώρες έχουν εθνοφιλετισμό και ο εθνοφιλετισμός τους είναι ίδιας προέλευσης με τον δικό μας, μοιάζει πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν για τον ελληνικό εθνοφιλετισμό. Όπως είπαμε, στα Βαλκάνια όμως έρχεται ο ελληνικός εθνοφιλετισμός από πάνω, αλλά υπάρχει ένας προαιώνιος εθνοφιλετισμός, ο σλαβικός εθνοφιλετισμός. Τον χωρίζω γιατί είναι άλλη υφής. Είναι κάτι άλλο. Αυτό που σας περιέγραψα μέχρι στιγμή για τον ελληνικό εθνοφιλετισμό, το οποίο μπορούμε να το δούμε και στην Αλβανία, μπορούμε να το δούμε ας πούμε, και στη Ρουμανία, να το δούμε στη Διασπορά, στην Ιεραποστολή, είναι αυτός δυτικοευρωπαϊκού τύπου, να τον πω, εθνοφιλετισμός. Ένας δυτικοευρωπαϊκού τύπου. Αυτός είναι λίγο πιο αρχαίος εθνοφιλετισμός. Και έχει παλαιές ρίζες, οι οποίες τραβάνε από τη συγκρότηση των σλαβικών φυλών. Ήδη από τη συγκρότηση των σλαβικών φυλών, και ότι ο τρόπος με τον οποίο στην πραγματικότητα εκχριστιανίζονται οι σλαβικές φυλές είναι ένας πολιτικός τρόπος. Δηλαδή, ο χριστιανισμός είναι μερικός. Εγώ προσωπικά έχω την ότι δεν είναι καν εκχριστιανισμός στην πραγματικότητα, ο σλαβικός εκχριστιανισμός. Είναι ένας πολιτικός εκχριστιανισμός. Γιατί αν κάποιος μελετήσει τη σλαβική ιστορία, θα καταλάβει ότι πάντα από απαρχής των σλαβικών φυλών μέχρι σήμερα, με μια εκπληκτική συνέπεια, υπάρχει μια τρομακτική διάσταση μεταξύ λαού και εξουσίας. Συνεχώς, από τις πρώτες σλαβικές φυλές μέχρι σήμερα, ο σλαβικός κόσμος βιώνει συνεχώς ένα δίπολο μεταξύ λαού και εξουσίας. Αυτό το δίπολο, επειδή είναι τόσο ισχυρό, στην πραγματικότητα έχουμε μια η εξουσία εκχριστιανίζεται, έχουμε μια πολιτική πράξη δηλαδή, ο εκχριστιανισμός και η συζήτηση περί χριστιανού και περί τα λοιπά είναι μια πολιτική διαδικασία, ενώ στη βάση ο λαός, οι πηγές και η πραγματικότητα τελικά που ζει ο σλαβικός κόσμος είναι μια πραγματικότητα η οποία περισσότερο είναι παγανιστική παρά χριστιανική. Λοιπόν, ποια είναι τα γενικά χαρακτηριστικά του σλαβικού εθνοφιλετισμού? Έχει κάποιες προαιώνιες σλαβικές αμαρτίες οι οποίες με τίποτα δεν μπορούν να εξαλειφθούν. Έχει καταρχάς ένα τρομακτικό αποθυμένο απέναντι στην Κωνσταντινούπολη. Μιλάμε για αποθυμένο το οποίο ξεκινάει από τους σλαβικές παγανιστικές φυλές οι οποίοι θέλουν να κατέβουν στην Κωνσταντινούπολη για να τη λαϊλατήσουν και ζηλεύουν που βλέπουν μέσα και παθαίνουν σοκ από όλο αυτό το οποίο συναντάνε εκεί, μέχρι καταλήγει στις μέρες μας με τη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Οικουμενικού Πατριαρχείου. Δηλαδή είναι μια αδιάλειπτη, δεν έχει σταματήσει εδώ και χίλια τόσα χρόνια αυτή η σύγκρουση. Μιλάμε για ένα τεράστιο αποθυμένο, ένα τεράστιο κόμπλεξ. Μιλάμε για έναν απίστευτο κομπλεξισμό απέναντι στη Νέα Ρώμη, απέναντι στην Κωνσταντινούπολη και κατ' επέκταση τι είναι αυτό το οποίο συνεχίζει ας πούμε τη Νέα Ρώμη και την Κωνσταντινούπολη, είναι το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Άρα προς τα εκεί θα πέσουν όλα τα βέλη.
Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο ποιο είναι, που συνδέεται βέβαια με το πρώτο. Μια συνεχή αυτοκρατορική αιμονή. Όλοι οι Σλάβοι έχουν την αιμονή της αυτοκρατορίας. Δεν έχει πάψει στιγμή σε ένα σλαβικό λαό, παρατηρήστε το λίγο με ειλικρίνεια, μέσα στην ιστορία. Σκεφτείτε και σήμερα τα σλαβικά φύλλα και σκεφτείτε ότι δεν υπάρχει σλαβικό φύλλο, σλαβικός λαός, σλαβικό κράτος ας πούμε αυτή τη στιγμή, που δεν έχει μία αιμονή με την αυτοκρατορία, που θέλει να επεκτείνει τα εδάφη, που θέλει να έχει πληθυσμούς οι οποίοι να είναι υποχείροι σε αυτόν, που θέλει να ανοιχθεί και αυτό δεν έχει τέλμα. Δεν έχει τέλμα. Η Θεσσαλονίκη πάντα θα είναι στο στόχαστρο των Σλάβων. Η Κωνσταντινούπολη πάντα θα είναι στο στόχαστρο των Σλάβων. Ποιον θέλετε, των Ρώσων, των Βουλγάρων, των Σέρβων, των Σκοπιανών, Βορειομακεδόνων, πείτε το πώς θέλετε, πάντα θα υπάρχει αυτή η προοπτική. Είναι η αιμονή της αυτοκρατορίας. Αυτή την αιμονή της αυτοκρατορίας, εδώ και χίλια τόσα χρόνια, δεν έχει αναιρεθεί ούτε μία στιγμή. Μιλάμε για αίσθηση αυτοκρατορίας, για προφανώς συνδέεται όπως βλέπετε με το αποθυμένο με την Κωνσταντινούπολη. Ξεκινάει με τις πρώτες συγκρούσεις, συνεχίζεται και μετά τον εκχριστιανισμό. Βλέπετε, γίνεται χριστιανισμός. Σταματάνε οι συγκρούσεις με τους Σλάβους. Ποτέ δεν σταμάτησαν οι συγκρούσεις με τους Σλάβους. Θα μου πείτε τώρα γιατί εμάς μας καλλιεργήθηκε η ιδέα ότι οι Σλάβοι είναι ο λαός αυτός, ο αδελφικός κτλ. Αυτό δεν είναι μια μεγάλη ιστορία που θα τη συζητήσουμε παρακάτω, αλλά μια πλανεμένη ιστορία, απόλυτα πλανεμένη ιστορία. Και μιλάμε βεβαίως από την αρχή ποιος είναι αυτός ο οποίος πρώτος θέτει τη χριστιανική αδελφοκτονία ως γεγονός. Σε ποιον να κατηγορήσουμε για τη χριστιανική αδελφοκτονία? Ποιοι είναι οι πρώτοι οι οποίοι τελούν χριστιανικές αδελφοκτονίες? Προφανώς οι Σλάβοι. Ποιος είναι ο λαός αυτός ο οποίος ενώ έχει χριστιανιστεί θα εναντιωθεί ευθέως? Δεν μιλάμε τώρα ας πούμε, για συγκρούσεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, με αιρέσεις κτλ. Δεν μιλάμε, αλλά μιλάμε για κανονική αδελφοκτονία, μιλάμε για πόλεμο μεταξύ χριστιανικών λαών. Ο πόλεμος μεταξύ χριστιανικών λαών σε όλη την σλαβική ιστορία είναι απόλυτα συνεπής. Δεν έχει σταματήσει ποτέ στιγμή που ο Σλάβος να μαζευτεί απέναντι στο γεγονός ότι απέναντι έχει ένα χριστιανό αδελφό. Που δεν του κάνει αίσθηση. Δεν του κάνει αίσθηση, λέμε σήμερα, μα καλά, χριστιανούς αδελφούς σήμερα. Γιατί χτες τι έκανε δηλαδή, του χριστιανούς αδελφούς πάλι. Δεν πολεμούσε πάντα ο Σλάβος. Ο Σλάβος έχει φτάσει και έχει πολιορκήσει την Κωνσταντινούπολη. Έχει πολιορκήσει τη Θεσσαλονίκη. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Παντελής απουσία γνώσης εκκλησιολογικού υπόβαθρου. Αν δείτε μέχρι σήμερα τα κείμενα τα οποία βγάζει η Εκκλησία της Ρωσίας, τα εκκλησιολογικά κείμενα, θα καταλάβει ένας καλός φοιτητής της θεολογικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, όχι, δεν μιλάω τώρα ούτε για μεταπτυχιακό ούτε για διδακτορικό, αλλά ένας φοιτητής ο οποίος πάρει 8 στην εκκλησιαστική ιστορία Α. Ένα 8 να έχεις πάρει στην εκκλησιαστική ιστορία Α, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα και δεν υπάρχει η αίσθηση της εκκλησιολογικής ενότητας. Τι σημαίνει εκκλησία, όπως έχει αρμοστεί με τις πρώτες οικουμενικές συνόδους και το σύστημα της πενταρχίας. Αγνοείται τι σημαίνει το σύστημα της πενταρχίας μέσα στην εκκλησία. Αγνοείται παντελώς τι σημαίνει, τι έγινε στη Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο, τι είναι το σύστημα της πενταρχίας, πώς διασώζεται η εκκλησιολογική ενότητα και όλα τα συναφή τα οποία μαθαίνει ένας φοιτητής ήδη από το πρώτο, δεύτερο, τρίτο εξάμεινο στη θεολογική σχολή. Σε αντίθεση με όλο αυτό, πρέπει να έχουμε μια εικόνα το ότι ποια ήταν τα Βαλκάνια, ποια ήταν η νέα Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και ποιες ήταν οι βάσεις της. Όταν μιλάμε για την πολιτική συνοχή του Βυζαντίου, της Νέας Ρώμης, της Ρωμιοσύνης, μιλάμε για την κοινή πίστη. Η κοινή πίστη είναι η δομή της ενότητας. Η δομή της ενότητας. Προσέξτε, η δομή της ενότητας δεν είναι ούτε η φυλή, ούτε η γλώσσα. Πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Δεν υπάρχει ενότητα δια της γλώσσας, δεν υπάρχει ενότητα δια της φυλής. Λοιπόν, μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης και αυτό το διάστημα θα λέγαμε μεταξύ του 16ου και του 19ου αιώνος, θα δημιουργηθεί καταρχάς το Πατριαρχείο της Ρωσίας το 1589. Έχει χυθεί πολύ μελάνη για το πώς τελικά έγινε Πατριαρχείο η Ρωσία και όλα τα γεγονότα και τα δεδομένα. Προφανώς έχουμε να κάνουμε με εκβιασμούς, έχουμε να κάνουμε με τρομερές πιέσεις. Επίσης, το πολύ σημαντικό ότι θα αναπτυχθεί ο περιβόητος μύθος της Τρίτης Ρώμης,
Και αυτή νομίζω η εικόνα που βλέπουμε εδώ, αυτή εδώ που βλέπουμε, είναι η εικόνα της Τρίτης Ρώμης, την οποία την προσκυνάνε οι Ρώσοι. Η θεωρία της Τρίτης Ρώμης είναι ότι υπήρχε η παλαιά Ρώμη, η πρώτη Ρώμη, ήρθε η δεύτερη Ρώμη, η Κωνσταντινούπολη, τώρα η τρίτη Ρώμη δεν είναι άλλη από τη Μόσχα, γιατί είναι η χριστιανική αυτή πόλη, η οποία έχει δύναμη, έχει κυριαρχία, μπορεί να επιβληθεί, άρα πρέπει να πάρει αυτοδικαίως τα σκύπτρα αυτής της εξουσίας. Έρχεται λοιπόν και σου λέει ότι εμείς αντικαθιστούμε πλέον το Βυζάντιο, πια Κωνσταντινούπολη. Βλέπετε, έρχεται αυτή η θεωρία της Τρίτης Ρώμης, είναι τα σλαβικά αμαρτήματα αποτυπωμένα, εκφρασμένα. Δηλαδή, ποια είναι τα σλαβικά αμαρτήματα? Κόμπλεξ, μερικός εκκρισιανισμός, απουσία εκκλησιολογίας και κυριαρχία. Αυτοκρατορική κυριαρχία. Μύθος της Τρίτης Ρώμης. Πάρτε το, έτοιμο. Το οποίο διδάσκεται. Ο μύθος της Τρίτης Ρώμης διδάσκεται μέχρι σήμερα. Στις ακαδημίες, στις σχολές τους, στα πανεπιστήμια τους, στα θεολογικά, χωρίς κανένα. Έτσι. Και βέβαια, μάλιστα, υπάρχει και η θεώρηση ότι. Βέβαια, ο Πούτιν το έχει καταφέρει αυτό εν ολίγης. Γιατί παλιότερα υποστηρίζαν ότι θα πρέπει να επανέλθει και ο Τσάρος, γιατί για να κάνουν Οικουμενική Σύνοδο, για να έχουν βασιλέα. Από τη στιγμή που έχουμε και Τσάρο, έχουμε και την Τρίτη Ρώμη, συγκαλούμε και την Οικουμενική Σύνοδο. Και υπήρχε υποστήριξη από πολλούς εκκλησιαστικούς ρωσικούς κύκλους ότι από τη στιγμή που θα επαναφέρουμε και τη βασιλεία και τον Τσάρο. Εξάλλου, ο Τσάρος, ο τελευταίος Τσάρος, για αυτούς προσκυνείται σαν Άγιος στην Πετρούπολη, μην το ξεχνάμε. Η θεωρία του Πασλαβισμού είναι ότι υπάρχει ένα Άγιον Έθνος. Ένα Άγιο Έθνος. Αυτός είναι ο Άγιος Ρωσικός Λαός, ο οποίος, προσέξτε, πολεμάει εναντίον της δαιμονικής Δύσης. Αυτά υπόθηκαν το 19ο αιώνα, τον 19ο αιώνα, και ξαφνικά τα βλέπουμε τον 21ο αιώνα να επανέρχονται. Και επανέρχονται από ρωσικής πλευράς, αλλά επανέρχονται και από ελληνικής πλευράς, από την προπαγάνδα, από την προπαγανδιστική ροή που έχουν επιτύχει οι Ρώσοι μέσα στον ελλαδικό χώρο, και ακούγονται αυτά και από Έλληνες. Ότι θα έρθει η Αγία Ρωσία, η Αγία Μεγάλη Χριστιανική Ρωσία, να πολεμήσει τις αμαρτίες του δυτικού κόσμου και να πολεμήσει το δαιμονικό έθνος. Και προσέξτε, είναι οι σωτήρες οι οποίοι πρέπει να καθάρουν. Έχουν μέσα αυτή τη σωτηρολογική προπτική. Γι' αυτό μιλάμε για πλάνη. Είναι η πλάνη του σωτήρα. Γι' αυτό είναι αυτοκράτορα και θέλει να επέμβει, και γι' αυτό θέλουν να επέμβουν. Γιατί έχουν το δικαίωμα της εξουσίας, γιατί είναι οι σωτήρες, είναι σωστοί, είναι σημαντικοί, είναι ο λυτρωτής. Έχουν μια εσχατολογική πλάνη πάνω τους και πρέπει να πολεμήσουν το δυτικό κόσμο και το δυτικό έθνος από τις αμαρτίες του. Ο δυτικός κόσμος είναι αμαρτωλός, είναι δαιμονικός κόσμος. Ενώ ο ρωσικός, ο Άγιος, είναι ο ευλογημένος λαός. Το σύνδρομο λοιπόν του ευλογημένου λαού. Και ποιος είναι ο πρώτος που πρέπει να καθαρθεί? Το Οικουμενικό Πατριαρχείο προφανέστατα, και η Ελλάδα. Και οτιδήποτε σχετίζεται με τα ελληνικά. Να πάμε κάτω στην Ιεραποστολή στην Αλεξάνδρεια. Η σπίδηση. Γιατί η σπίδηση? Γιατί οι Έλληνες είναι αμαρτωλοί. Γιατί οι Έλληνες δεν μπορούν να διαχειριστούν. Γιατί οι Έλληνες δεν είναι. Όλα αυτά είναι εντός της θεωρίας του πανσλαβισμού. Πασλαβισμού και της Τρίτης Ρώμης. Τι γίνεται το 1870? Γίνεται η δημιουργία της Βουλγαρικής Εξαρχίας με κέντρο την Κωνσταντινούπολη. Ξαφνικά δηλαδή στο ναό του Αγίου Στεφάνου, άμα το δείτε, είναι εκεί στον Κεράτιο Κόλπο, είναι πολύ ωραίος άμα το υπάρχει μέχρι σήμερα. Για πρώτη φορά δεν μνημονεύεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης και κηρύσσεται η βουλγαρική απεξάρτηση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Τι γίνεται? Εκδιώκονται όλοι οι Έλληνες κληρικοί από τη Βουλγαρία, όλοι οι Έλληνες κληρικοί από τη Βουλγαρία. Υποκινητής, μην το ξεχνάμε ποτέ, είναι ο Ρώσος πρέσβης Νικολάη Ιγνάτιεφ, πανσλαβιστής. Δηλαδή, αν αυτό το οποίο έγινε με τους Βούλγαρους. Και ξεκινάει εδώ η Βουλγαρική Εξαρχία και για 50 χρόνια, πια 50, γιατί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τι έγινε? Ποιοι ήταν στη Θράκη και στην Δυτική Μακεδονία? Οι Βούλγαροι ήταν, μην τα ξεχνάμε. Λοιπόν, και για 100 χρόνια θα γίνει ένας ατέλειωτος σκοτωμός, ο οποίος έχει τη βάση του στο μασλαβισμό, στη θεωρία της Τρίτης Ρώμης. Ξεκάθαρα. Και είναι η διεκδίκηση της Μεγάλης Βουλγαρίας, η οποία φτάνει μέχρι τα παράλια του Αιγαίου, φτάνει μέχρι το Αιγαίο, η Μεγάλη Βουλγαρία. Και γιατί Μεγάλη Βουλγαρία? Για αυτές τις προαιώνιες σλαβικές αμαρτίες τις οποίες λέμε. Και επίσης, ποιος είναι πάντα πίσω από όλες αυτές τις καταστάσεις που θα συμβούν από τον 19ο αιώνα και μετά στα Βαλκάνια? Είναι προφανέστατα οι Ρώσοι, οι οποίοι, επειδή δεν είναι δυνατόν να κατέβουν
αυτόνομα ως Ρωσία, χρησιμοποιούν δορυφόρους στις σλαβικές, τα σλαβικά αυτά κράτη, προκειμένου να φτάσουν στο Αιγαίο. Προσέξτε, έχει πολύ σημαντικό το ότι υπήρξε αντιπρόταση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Συνήθως αυτή η αντιπρόταση παραλείπεται. Κοιτάξτε τι σπουδαία αντιπρόταση υπήρξε. Αναγνώριση, λέει, αυτόνομης εκκλησίας εν Βουλγαρία, διοίκηση από Βούλγαρο έξαρχο και επαρχιακή σύνοδο, οι οποίες αποφάσεις όμως η επαρχιακή σύνοδο θα επικυρώνονται από τον Οικουμενικό Πατριάρχη, θα συμμετείχε αυτή η σύνοδο στην εκλογή του Πατριάρχη, αλλά το σχέδιο ανατράπηκε από εθνικιστές Βουλγάρους, δηλαδή από ρωσοκινούμενο περιβάλλον. Και γιατί προφανώς αυτό το σχέδιο ανατράπηκε? Γιατί ήταν ένα σχέδιο εκκλησιαστικής ενότητας. Και δεν μπορεί ο Σλάβος ποτέ να δεχτεί εκκλησιαστική ενότητα. Έχει κόμπλεξ με την εκκλησιαστική ενότητα, δεν την γνωρίζει. Λοιπόν, λίγο μετά ακριβώς από τη Βουλγαρική Εξαρχία, και ξέρετε, να το ξεχάσουμε, και βέβαια ξεκινάει από το 1870 και μετά, δεν το ξέχασα, αυτό ήθελα να πω πριν, ξεκινάει μια 50χρονη για τη Μακεδονία, για όλο το χώρο της Μακεδονίας, ιστορία του διαχωρισμού μεταξύ εξαρχικών και πατριαρχικών. Οι εξαρχικοί δηλαδή ήταν αυτοί οι οποίοι ήθελαν να πάνε με την εξαρχία και οι πατριαρχοί αυτοί που ήθελαν να πάνε με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και προσέξτε τώρα, πάνω σε μια εκκλησιαστική πράξη στείνεται τι? Στείνεται ένα εθνικό ιδεολόγημα. Καταλαβαίνετε? Γιατί σου λέει ότι αυτοί που είναι άρα με τους εξαρχικούς είναι τι? Βούλγαροι. Αυτοί που είναι με τους εξαρχικούς είναι Βούλγαροι. Άρα αυτοί θέλουν την κυριαρχία της Βουλγαρίας σε όλη τη Μακεδονία. Άρα αυτοί υποστηρίζουν τη δημιουργία της Μεγάλης Βουλγαρίας. Καταλάβατε? Άρα η εξαρχική. Η πατριαρχική τι? Η πατριαρχική είναι οι Έλληνες, οι οποίοι θέλουν το ελλαδικό κράτος, το οποίο έφτανε μέχρι πριν το Βαλκανικό πόλεμο, μέχρι το Βόλο, να έρθει και να κυριαρχήσει αυτό. Έρχονται λοιπόν και βάζουν οι Σλάβοι, σε όλο τον χάρτη των Βαλκανίων, μια φωτιά, μια εθνικιστική φωτιά, πανσλαβιστική εθνικιστική φωτιά, με καθαρές όλες αυτές τις αιμονές τις οποίες είπαμε. Και αργότερα θα τα πούμε, ναι. Λοιπόν, εδώ έχουμε την Αγία, τη συνθήκη βέβαια του Αγίου Στεφάνου, η οποία είναι το αποκορύφωμα της σλαβικής επέκτασης στα Βαλκάνια. Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα το πόσο ουσιαστικά οι Σλάβοι, ο σλαβικός εθνοφιλετισμός θέλει να φτάσει μέχρι εκεί που το πάει. Υπογράφεται μετά το Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1977-1978 και λέει ο Τσάρος Αλέξανδρος Β' στον Άγγλο πρέσβη: «Η προέκταση των ελληνικών ορίων, αν όχι μέχρι του Ευξήνου, τουλάχιστον μέχρι του Ελισπόντου, αφαιρεί από την Ρωσία την ναυτική επικράτηση». Ξεκάθαρα. Απλά πράγματα. «Και προσπάθεια Βούλγαρων για απομάκρυση του μακεδονικού πληθυσμού από το Οικουμενικό Πατριαρχείο». Είναι συστηματική προπαγάνδα. Εκεί ξεκινάει μια συστηματική, σκληρότατη προπαγάνδα, με εκβιασμούς, με προπυλακισμούς, με ό,τι μπορεί να φανταστεί το μυαλό σας, με σκοπό ολόκληρα χωριά και ολόκληροι πληθυσμοί να τραβηχτούν και να πάνε προς τους εξαρχικούς. Εδώ βλέπετε και το χάρτη της Μεγάλης Βουλγαρίας. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε και πολλά. Το επιχείρημά τους ήταν το μόνο επιχείρημα που μπορούσε να σταθεί, ήταν το γλωσσικό επιχείρημα. Αλλά βέβαια, δεν μπορεί κανείς να καταλάβει ότι για μας το γλωσσικό δεν ήταν ποτέ ζήτημα εθνοτικής ύπαρξης. Και εδώ βλέπουμε έτσι με έναν οργανωμένο τρόπο τον σλαβικό εκκλησιαστικό επεκτατισμό. Το 70 ίδρυση της Βουλγαρικής Εξαρχίας, το 72 καταδικάζεται ο εθνοφιλετισμός από τη Μεγάλη Σύνοδο του Πατριαρχείου, το 78 έχουμε τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, την οποία είδαμε στο χάρτη, το 99 συνεχίζουμε Άραβας Πατριάρχης Αντιοχίας μετά από ρωσική επέμβαση, για πρώτη φορά. Ήταν ελληνικό το Πατριαρχείο Αντιοχίας. Ποιοι το κάνουν αραβικό? Οι Ρώσοι. Σκεφτείτε λίγο αυτή τη στιγμή την Αντιόχεια, την κατάσταση στην Αντιόχεια και την τοποθέτηση της Αντιόχειας απέναντι στα εκκλησιολογικά προβλήματα τα οποία έχουν ανακύψει. Δυστυχώς το Πατριαρχείο της Συρίας, της Δαμασκού, της Αντιοχείας, ναι, είναι ένα Πατριαρχείο το οποίο είναι υπό ρωσικό έλεγχο μέχρι σήμερα. Οι παρικούντες το γνωρίζουν αυτό που λέω. Τέλη του 19ου αιώνα, προσπάθεια για ρωσική διείσδυση στο Άγιο Όρος. Άλλη μεγάλη ιστορία.
η οποία, καλά και τώρα συμβαίνει, και τώρα συμβαίνει, αλλά τότε ήταν ακόμα περισσότερο. Επιστολές στον Τσάρο για ηγεμονία του Όρους από τη Ρωσία, ναι. Μέχρι σήμερα δεν σταματάει ο ρωσικός επεκτατισμός στο Άγιον Όρος, πλέον είναι με τους επιχειρηματίες. Βέβαια, να μου πείτε, τότε ήταν πολύ πιο σκληρός αυτός. Μιλάμε για ορδές μοναχών, οι οποίοι Σλάβων μοναχών, μοναχών που δεν ήταν καν μοναχοί, στις περισσότερες των περιπτώσεων δηλαδή, απλά προσπάθεια κατάληψης μονών, χώρου. Πολύ, πολύ περίπλοκη ιστορία του Άγιον Όρος σε αυτό το ζήτημα του σλαβικού επεκτατισμού. Και μέχρι σήμερα όλο το σλαβικό όρος συνεχίζει ακάθεκτο το κομπλεξισμό των σλαβικών προαιώνιων αμαρτημάτων. Δεν έχει σταματήσει. Το 1903 έχουμε την περιβόητη εξήγηση του Ήλινδεν, του προφήτη Ηλία. Αυτό είναι Ήλινδεν στα σλαβικά, ο προφήτης Ηλίας, όπου ουσιαστικά όλοι οι Σλάβοι της Μακεδονίας ξεσηκώνονται για την αυτονομία από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, δηλαδή τη δημιουργία αυτόνομου σλαβικού κράτους σε όλη την γνωστή Βουλγαρία, Μακεδονία κτλ. Κτλ. Αυτό μας λίγο μας ξύπνησε, μας ταρακούνησε, βάρεσε λίγο τα καμπανάκια και ξεκινάει για μας ο Μακεδονικός Αγώνας. Δηλαδή που αρχίζουν πλέον Έλληνες αξιωματικοί και αρχίζει τέλος πάντων και με το προξενείο της Θεσσαλονίκης και τα λοιπά να γίνεται μια ανακίνηση με δασκάλους, με αυτά τέλος πάντων, να κρατηθεί ο πληθυσμός, ο ελληνικός πληθυσμός, δηλαδή να έχει κρατηθεί ο ελληνικός πληθυσμός, να κρατηθεί η ενότητα με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, να σταματήσει αυτή η εισρωή και η προπαγάνδα των Ρώσων και των Βουλγάρων και όλων αυτών των σλαβικών πληθυσμών με την κατεύθυνση αυτής της δημιουργίας αυτού του σλαβικού κράτους. Βέβαια η ζημιά είχε γίνει. Η πανσλαβιστική ζημιά είχε γίνει. Αυτή τη στιγμή βιώνουμε τα αποτελέσματα της πανσλαβιστικής πολιτικής των Ρώσων του 19ου αιώνα. Τα Σκόπια είναι αυτή ακριβώς η πολιτική. Η Βόρεια Μακεδονία, όπως ονομάζεται διεθνώς πλέον, είναι ακριβώς η πανσλαβιστική πολιτική των Ρώσων του 19ου αιώνα. Δεν είναι τίποτα παραπάνω. Είναι ουσιαστικά το δίλημα μεταξύ πατριαρχικών και εξαρχικών. Είναι εξαρχική. Αυτό είναι το αποκλειστικό ερώτημα. Αυτό είναι το αποκλειστικό ερώτημα. Θα τα πούμε και παρακάτω. Γιατί οι ίδιοι, φανταστείτε, δεν προσδιορίζονται ούτε Σέρβοι, ούτε Βούλγαροι. Ούτε Σέρβοι προσδιορίζονται, ούτε Βούλγαροι προσδιορίζονται. Άρα τι είναι. Στην πραγματικότητα είναι εξαρχική. Εξαρχική. Αλλά, δηλαδή δεν είναι σε ενότητα με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Είναι. Ούτε αυτοί δεν ξέρουν ακριβώς τι είναι. Αλλά είναι όλο αυτό αποτέλεσμα, αυτό το μπέρδεμα τέλος πάντων το οποίο συμβεί, είναι αποτέλεσμα αυτής της πασλαβιστικής πολιτικής του 19ου αιώνα. Και βέβαια έρχεται το 1917 και έχουμε μια προσωρινή παύση της Οκτωβριανής Επανάστασης. Ναι. 74 χρόνια θα συγγύσει το πράγμα. Θα εκφραστεί με άλλους τρόπους, γιατί και πάλι η κομμουνιστική εκδοχή, ας πούμε, του σλαβικού κόσμου πάλι θα φέρει αντίστοιχα αμαρτήματα της σλαβικής παθογένειας, ευρύτερης παθογένειας, αλλά τουλάχιστον αυτή η πασλαβιστική πολιτική, η οποία συνδέεται με το κομμάτι της Εκκλησίας, με το εθνοφιλετικό, αυτός ο σλαβικός εθνοφιλετισμός, θα πατήσει ένα pause. Το pause πότε θα επανέλθει? Την τελευταία 20 ετία. Αφού ανορθώθηκε, η Εκκλησία πήρε πάλι τα πάνω της, η Ρωσία πήρε πάλι τα πάνω της κτλ., επανερχόμαστε στην κλασική σλαβική πολιτική όλων αυτών των χιλίων χρόνων κτλ. Επανερχόμαστε σήμερα και βιώνουμε ακριβώς την τελευταία 20 ετία όλη αυτή τη συνθήκη. Πρώτος ο οποίος θα προσπαθήσει να αποσκυρτήσει εκκλησιαστικά την Βόρεια Μακεδονία είναι ο Τίτο. Ο οποίος, κοιτάξτε, γενικότερα η Ενωμένη Ιουγκοσλαβία ήταν ένα. Ένας μύθος ήταν η Ενωμένη Ιουγκοσλαβία. Και φάνηκε ότι ήταν ένας μύθος με το που κατέρευσε το κομμουνιστικό καθεστώς. Γιατί με το που κατέρευσε το κομμουνιστικό καθεστώς, αυτός ο μύθος άρχισε να διασπάται. Δηλαδή το όραμα της Ενωμένης Σερβίας ήταν το τελείως πλασματικό όραμα. Γιατί ήδη οι πληθυσμοί, οι εντοπιότητες πλέον τον 20ο αιώνα, τον 20ο αιώνα που φτάσαμε, οι εντοπιότητες δεν μπορούν να αφομοιωθούν από αυτοκρατορίες. Είμαστε σε μια τελείως άλλη διαδικασία μετά τον
πρώτο και το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, που δεν είναι εφικτό οι εντοπιώτες να περιοριστούν από την έννοια της αυτοκρατορίας. Αυτό, γι' αυτό ακριβώς η Ρωσία έχει μια πιο ευρύτερη πανσλαβιστική νοοτροπία, η οποία έχει ένα πιο ύπουλο περίβλημα και δεν έχει αυτό το μερικό περίβλημα, ας πούμε, μιας ενωμένης Ιουγκοσλαβίας τα λοιπά. Είναι κάτι πολύ πιο ευρύ, σαν φάσμα, όλο αυτό το οποίο προσπαθεί. Πάντως, επειδή όντως υπήρχε, ειδικά στην εντοπιότητα, ας πούμε, των Σκοπίων, υπήρχε σερβική αποθημέρωση, υπήρχε σερβική άρνηση, δεν υπήρχαν σερβικοί πληθυσμοί σε αυτό το χώρο και γενικότερα δεν υπήρχε έτσι μεγάλη δεκτικότητα προς την έννοια της Ενωμένης Ιουγκοσλαβίας. Υπήρχε τάση της αποσκύρδησης και εντός της Ενωμένης Ιουγκοσλαβίας, δηλαδή αυτό εννοώ. Και γι' αυτό ο Τίτο, επειδή ήθελε να πολεμήσει την Εκκλησία της Σερβίας, επειδή είναι αθεϊστικό καθεστώς, μην το ξεχνάμε, είναι αθεϊστικό καθεστώς, η Εκκλησία της Σερβίας βασανίζεται μέχρι το 1991. Βρίσκεται σε πολύ δεινή θέση και ίσως και η συμπάθειά μας εκφράζεται και από αυτό το γεγονός, συσχετίζεται με αυτό το γεγονός, ότι βασανίστηκε πολύ η Εκκλησία της Σερβίας μέχρι το 1991. Για να την πολεμήσει, λοιπόν, δίνει το δικαίωμα της εκκλησιαστικής αποσκήρτησης τριών έτσι, επισκοπών, οι οποίοι βρίσκονται σε αυτόν τον χώρο των σημερινών Σκοπίων. Την ονομάζει όμως, κοιτάξτε εδώ, οι προαιώνιες σλαβικές αμαρτίες, Μακεδονική Εκκλησία. Αυτό την ονόμασε Μακεδονική Εκκλησία. Γιατί την ονομάζει Μακεδονική Εκκλησία? Για να ξεκινήσει μια συζήτηση επέκταση προς τον Νότο. Αυτό είναι. Εκεί ξεκινάει το ζήτημα της ονομασίας. Αυτό τόθεσε το ζήτημα της ονομασίας, εκφράζοντας αυτή την πασλαβιστική προαιώνια νοοτροπία. Αυτός στόχος ήταν η τριγμή στην Εκκλησία της Ιουγκοσλαβίας και επέκταση προς την δική μας Μακεδονία. Και βασικά και τα δύο ποιον εξυπηρετούν? Τη Ρωσία. Μην το ξεχνάμε, η Ρωσία δεν ήθελε ενωμένη Ιουγκοσλαβία. Οι Σέρβοι είναι μπουμπούνες, εγώ πώς νομίζω, αλλά νομίζουν ότι είναι μαζί τους. Αλλά οι Σέρβοι δεν θέλουν μια δυνατή Ιουγκοσλαβία, θέλουν μια Ιουγκοσλαβία δορυφόρο. Μην το ξεχνάμε αυτό. Το 1990, όταν διαλύεται η σεισματική, όταν διαλύεται πλέον η Ιουγκοσλαβία, η Μακεδονική Εκκλησία δεν επιθυμεί την υπαγωγή της στη Σερβική Εκκλησία, παραμένει σχισματική. Δηλαδή δεν έχει κοινωνία με την Εκκλησία της Σερβίας και προφανώς και με καμία άλλη εκκλησία και όλα αυτά τα χρόνια σημαντική. Η αυτόνομη Αρχιεπισκοπία Χρήδος, η οποία υπαγόταν στην Εκκλησία της Σερβίας, διώκεται εντός του νεότευτου κρατηδίου και ο Ιωάννης Αχρίδος, ο οποίος γνωστό πρόσωπο, ήταν ο Σέρβος επίσκοπος αυτών των χώρων. Λοιπόν, το 2022 εντάθηκαν οι διάλογοι με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Η Ρωσία φοβήθηκε ότι θα χορηγηθεί αυτοκέφαλο από το Πατριαρχείο. Προσέξτε, μέχρι εκείνο το σημείο η Σερβική Εκκλησία και η Εκκλησία των Σκοπίων είναι στα μαχαίρια. Μιλάμε για μίσος, όχι αστεία πράγματα. Εγώ προσωπικά ξέρω μαρτυρίες ανθρώπων. Ο μακαριστός θείος μου, Φιλόθεος, ήταν γεωρίτης, ντοχιαρίτης, κάποιοι μπορούν να το γνωρίζουν, είχε ειδικώς ασχοληθεί με το ζήτημα των Σκοπίων, γιατί τον είχαν προσεγγίσει άνθρωποι από τη Σχισματική Εκκλησία των Σκοπίων και είχε συνάψει αρκετές σχέσεις μαζί τους και είχε επισκεφθεί ο ίδιος το Βελιγράδι και είχε δει επισκόπους του Πατριαρχείου της Σερβίας για να μεσολαβήσει σε αυτόν τον διάλογο. Άρα ξέρω ακριβώς και το κλίμα το οποίο επικρατούσε μεταξύ των δύο πλευρών και όλα αυτά τα οποία λέγονταν. Υπάρχει μια πολεμική και μια άτεκτη στάση της Σερβίας κανενός διαλόγου με το ζήτημα. Δηλαδή, υπάγεστε σε εμάς, εμείς είμαστε η εκκλησία μας, να υπαχθείτε πάλι σε εμάς. Σχισματική. Τέλος. Αυτή ήταν η στάση της Σερβίας μέχρι το 2022. Ξαφνικά, επειδή αλλάξαν και τα πολιτικά δεδομένα στα Σκόπια, υπήρχε μια κυβέρνηση που ήταν πιο φιλοδυτική, υπήρχαν πλέον άλλες παραστάσεις, δηλαδή το εθνικιστικό των Σκοπιανών έχει χτυπηθεί, έχει σπάσει αρκετά σε μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν δηλαδή πλέον φιλοδυτικές, φιλοευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Λοιπόν, άρχισε να αναπτύσσεται μια συζήτηση περί της Εκκλησίας και αν η Εκκλησία αυτή θα πάρει το αυτοκέφαλο. Οι φιλοδυτικές κυβερνήσεις καταλάβαν ότι δεν πρέπει να απευθυνθούν στη Σερβία κτλ., αλλά πρέπει να απευθυνθούν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Άρχισε λοιπόν να αναπτύσσεται ένας διάλογος προς αυτό. Επίσης, επειδή είχε γίνει και αναγνώριση της Ουκρανίας
από τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Έτσι υπήρχε ένα πάτημα ξεκάθαρο αντιστοίχησης, ας πούμε, της κατάστασης που υπήρχαν στα Σκόπια, προκειμένου να αναγνωριστούν και αυτοί από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Έρχεται τότε το Πατριαρχείο και εμφανίζει μια διάθεση συνδιαλλαγής. Φοβούμενοι οι Ρώσοι αυτό, πιέζουν τη Σερβική Εκκλησία να το χορηγήσει εκείνη, γιατί αυτό θα λειτουργούσε ως επιχείρημα υπέρ τους για την Ουκρανία. Δηλαδή, αν είχαν χορηγήσει οι Σέρβοι το αυτοκέφαλο, θεώρησαν οι Ρώσοι που δεν καταλαβαίνουν γρήγορα από την εκκλησιολογία, ότι και αυτοί λοιπόν θα μπορούσαν να πούνε: α, πώς εδώ το έδωσε η Σερβία, έτσι και εμείς θα έπρεπε να δώσουμε στην Ουκρανία, και όχι το αντίθετο. Και έτσι ξαφνικά, ενώ είμαστε στα μαχαίρια, μία ωραία πρωί ξαφνικά, οι Σέρβοι αλλάζουν τελείως τη στάση τους και ανοίγουν τις αγκάλες τους, πόσο πολύ σας αγαπάμε και πόσο πολύ σας θέλουμε και να είστε ανεξάρτητοι και να είστε αυτόνομοι κτλ. Είναι δηλαδή κάποιος που τα έχει παρακολουθήσει τα γεγονότα, δεν μπορεί να μην καταλάβει και να μην δει ότι όχι απλώς δάκτυλος της Ρωσίας ήταν, όχι απλώς επέμβαση της Ρωσίας ήταν, ήταν ετσιθελική επέμβαση. Ήθελε τώρα η Σερβία να κάνει αυτό και το επέβαλε στη Σερβία. Τελείωσε χωρίς καμία συζήτηση. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση στην Εκκλησία των Σκοπίων είναι αντίστοιχη όπως τότε. Εξαρχικοί, οι οποίοι κινούνται τώρα πλέον προς την κατεύθυνση της Ρωσίας, όχι της Σερβίας. Οι Σερβίες δεν τους θέλουν. Ακόμα και σήμερα δεν τους θέλει κανείς τους Σέρβους. Αλλά της επίδρασης της Ρωσίας σε όλο αυτό το παιχνίδι, οικονομικά, πολιτικά, επηρεασμός κτλ. Και των πατριαρχικών, όπου υπάρχουν πλέον άνθρωποι, επίσκοποι τέλος πάντων, ιερείς κτλ. Λαός, οι οποίοι κατευθύνονται καθαρά προς τον Πατριαρχείο. Υπάρχει ένας διχασμός αυτή τη στιγμή εντός των Σκοπίων και προφανώς και με αυτοί, καταλαβαίνετε, οι οποίοι ανοίγουν το μάτι προς τη Ρωσία, αυτοί έχουν μέσα και όλο τον εθνικισμό των Σκοπίων, της Μακεδονίας κτλ., της επέκτασης, τη σλαβική προαιώνια αμαρτία για την οποία συζητάμε κτλ., μέχρι να φτάσει μέχρι το Αιγαίο κτλ. Στις 9 Μαΐου λοιπόν του 2022 το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει την Εκκλησία ως Αρχιεπισκοπή Αχρίδος για να λύσει και το ζήτημα της ονοματοδοσίας. Να μην μπει η Εκκλησία, σου λέω, εγώ δεν μπαίνω στο πολιτικό παιχνίδι Σκόπια, Βόρεια Μακεδονία τα λοιπά, δεν μπαίνω μέσα σε αυτή τη συζήτηση, δίνω την Εκκλησία της Αχρίδος και τελειώνει εκεί η ιστορία. Ούτε αλυτρωτισμοί, ούτε εθνικισμοί, δεν υπάρχει αθνοφιλετισμός. Σου λέει εδώ πέρα, υπάρχει μια αυτοκέφαλη εκκλησία. Μια εκκλησία την οποία θέλω να την κάνω αυτοκεφαλή. Δεν τους έχει δώσει ακόμα τόμα αυτοκεφαλίας. Και δεν τους έχει δώσει τόμα αυτοκεφαλίας, νομίζω ξεκάθαρα, γιατί ο σλαβικός εθνοφιλετισμός είναι πολύ ισχυρός μέσα στα Σκόπια, στη Βόρεια Μακεδονία. Είναι πολύ ισχυρός ο σλαβικός εθνοφιλετισμός. Γι' αυτό το Πατριαρχείο προφανώς είναι διστακτικό ώστε να δώσει τόμα αυτοκεφαλίας συγκεκριμένη εκκλησία. Απαγόρευση της χρήσης του ονόματος Μακεδονία ή ουδήποτε παραγόγου από την Κωνσταντινούπολη και προτροπή για διοικητική συνεννόηση με την Εκκλησία της Σερβίας. Γιατί θα επιμείνω, μπορεί να κάνουμε ό,τι κριτική θέλετε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά παλεύει για την εκκλησιαστική ενότητα. Έχει εκκλησιολογία το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ξέρει τι σημαίνει ορθόδοξη εκκλησιολογία. Ακριβώς μία εβδομάδα μετά, στις 16 Μαΐου, εκδίδει τόμο αυτοκεφαλίας η Σερβική Εκκλησία. Ένας ανύπαρκτος τόμος, ένας ψευτοτόμος στην πραγματικότητα. Δεν έχει αναγνωριστεί προφανώς από πουθενά αυτός ο τόμος, αλλά είναι μια προκλητική ενέργεια, μια ρωσική προκλητική ενέργεια, προκειμένου να χτυπήσει, ας πούμε, το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Τώρα, πάμε σε κάποια έτσι συνολικά ερωτήματα. Γιατί η Εκκλησία της Βορείου Μακεδονίας αποτελεί το μήλον της Έριδος? Νομίζω μπορούμε να το καταλάβουμε αυτή τη στιγμή, γιατί είναι το κλειδί, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι το κλειδί της σλαβικής επέκτασης, αυτή τη στιγμή, της ρωσικής επέκτασης. Είναι από τα κλειδιά της ρωσικής επέκτασης στα Βαλκάνια. Το τι θα συμβεί και πώς θα τεθεί το ζήτημα σε σχέση με την Αρχιεπισκοπή Αχρίδος και το κράτος, το νεοσύστατο κράτος της Βόρειας Μακεδονίας, είναι κλειδί για την Ρωσία σε σχέση με τα εθνοφιλετικά της και πανσλαβιστικά της σχέδια. Γιατί ο ελληνικός κόσμος πίστεψε ότι ο συγκεκριμένος χώρος ανήκει στη σλαβική φυλή? Αυτό είναι ένα ερώτημα. Έχουμε αποφασίσει. Εμείς πέσαμε στη ρωσική προπαγάνδα. Εμείς δεχτήκαμε τη ρωσική προπαγάνδα όλα αυτά τα χρόνια και είπαμε ότι αυτή εκεί είναι Σλάβη. Με ποια κριτήρια? Με ποια κριτήρια ονομάζουμε αυτό το Σλάβη? Σέρβοι δεν είναι, όπως λένε.
Βούλγαροι δεν είναι. Έχουν μέσα ένα σωρό Αλβανούς. Έχουν μέσα ένα σωρό πληθυσμό που μιλά ελληνικά. Γιατί τους ονομάσαμε σλαβική φυλή? Ποιος ήθελε να τους ονομάσουμε σλαβική φυλή? Είναι δεδομένο ότι θέλει η Ρωσία να τους ονομάσουμε σλαβική φυλή. Αυτή δημιούργησε όλο το ζήτημα και η πανσλαβιστική την οτροπία ξαφνικά εφήβρε και δημιούργησε προπαγανδιστικά ένα σλαβικό κράτος στο πλάι μας, στην εσχατιά της Σερβίας και δίπλα στη Φλόρινα και το μοναστήρι. Το μοναστήρι έχει γίνει ένας χώρος όπου ζει μια σλαβική φυλή. Το μοναστήρι, η πόλη, όπως καταλαβαίνετε. Ναι, είναι συζητήσιμο το ζήτημα. Προφανώς εμείς μάλλον έχουμε κάνει λάθος εκκλησιαστική και, και διπλωματική πολιτική όλα αυτά τα χρόνια στον τρόπο που τους έχουμε αντιμετωπίσει και διαχειριστεί. Αυτά τα έλεγαν, υπήρχαν λίγες φωνές εκκλησιαστικές στη Μακεδονία που τα έλεγαν από χρόνια αυτά, ότι από πού και ως πού εμείς δεχόμαστε τη ρωσική προπαγάνδα και αυτούς τους ονομάζουμε Σλάβους, τη στιγμή που αυτοί έχουν 30% Αλβανούς, ας πούμε, μέσα. Παίρνουμε εμείς, ας πούμε, αυτή τις εθνικιστικές απόψεις, ας πούμε, και τις εφαρμόζουμε και τις υποστηρίζουμε. Από πού και ως πού. Γιατί τον απομονώσαμε εκκλησιαστικά και εθνικά? Είναι ένα ζήτημα, ένα ερώτημα. Δημιουργήσαμε μια απομόνωση, την οποία απομόνωση συνεχίζουμε αυτή την απομόνωση. Πού οδηγεί αυτή η απομόνωση? Πού οδηγεί αυτή η απομόνωση, ειδικά η εκκλησιαστική απομόνωση? Γιατί ενώ ήδη διαχωρίζουν τον εαυτό τους από τους Βουλγάρους, εμείς τους ταυτίζουμε με τους Βουλγάρους, ναι. Γιατί ξαφνικά η Σερβία φαίνεται να λειτουργεί ως προστάτης της Βόρειας Μακεδονίας, ξαφνικά από εκεί που ήταν στα μαχαίρια, εκεί που υπάρχει διάσπαση, εκεί που υπάρχει διαχωρισμός, εκεί που υπάρχει που δεν μιλούνται για τόσα χρόνια, εκεί που ο αχρίδος Ιωάννης έχει τραβήξει τα πάνδυνα, που όντως τον φυλακίσανε, τον άνθρωπο τον βασανίσανε. Ξαφνικά, όλα τα ξεχάσαμε. Ναι, δεν τα ξεχάσαμε νομίζω λόγω της συγχώρεσης και λόγω της αγάπης και λόγω της εκκλησιαστικής ενότητας. Τα συγχωρήσαμε γιατί κάποιοι αποφάσισαν ότι πολιτικά αυτή τη στιγμή πρέπει να τραβήξουμε κάποιον άλλον πασλαβιστικό δρόμο. Και προφανώς η ρωσική προπαγάνδα σε όλο αυτό. Η ρωσική προπαγάνδα πρέπει να μας προβληματίσει και στο εκεί και στο εδώ. Ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Ευτυχώς τα τελευταία 2-3 χρόνια, με αυτά που έγιναν και με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, έχει τεθεί λίγο το ζήτημα της ρωσικής προπαγάνδας μέσα στον ελλαδικό χώρο. Η διείσδυση και σε οικονομικό επίπεδο αλλά και σε δημοσιογραφικό επίπεδο, όπως μαθαίνουμε και βλέπουμε και δημοσιεύονται και βγαίνουν αυτά τα στοιχεία σιγά σιγά στη φόρα, είναι πάρα πολύ έντονη. Και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο δημιουργεί τάσεις και νοοτροπίες αυτή η ρωσική προπαγάνδα. Το τώρα. Αυτή τη στιγμή επικρατεί μια διάσπαση εντός του κράτους της Βόρειας Μακεδονίας, όπως είπαμε. Από τη μία έχουμε την τάση της σλαβικής διείσδυσης και από μία έχουμε μια ευρύτερη ίσως καταγωγική συνοδητότητα η οποία πηγάζει από το βυζαντινό ιστορικό παρελθόν. Πιστέψτε με, υπάρχουν και αυτοί οι Σκοπιανοί οι οποίοι έχουν συνείδηση, βασική ιστορική συνείδηση. Το ζήτημα της εκκλησιαστικής τους αυτοκεφαλίας, της εκκλησιακής κοινωνίας και αναφοράς είναι ζήτημα κλειδί για την ταυτοτική ύπαρξη του συγκεκριμένου έθνους. Η προσωπική μου άποψη είναι το ότι η διαχείριση που θα κάνουμε σε εκκλησιαστικό επίπεδο θα διαμορφώσει και την ταυτοτική ύπαρξη του συγκεκριμένου κράτους. Έχουμε αργήσει 30 χρόνια, θεωρώ ότι έχουμε αργήσει 30 χρόνια, αλλά μην πούμε έχουμε αργήσει 60 χρόνια, ας πούμε έχουμε αργήσει 30 χρόνια. Δηλαδή να βάλουμε ένα τέλος στην καθυστέρηση αυτή την οποία έχουμε κάνει και να λύσουμε το ζήτημα. Από το πώς θα τους διαχειριστούμε εκκλησιαστικά, με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά θα τους διαχειριστούμε και ταυτοτικά. Α, το πω πολύ απλά. Μια εκκλησία των Σκοπίων η οποία κοινωνεί μαζί μας, μορφώνεται μαζί μας, συνδιαλέγεται μαζί μας. Σίγουρα πάντα θα υπάρχουν και εθνικιστικές άκρες, αλλά αν χτυπηθεί ο εσλαβικός εθνοφιλετισμός εκ των έσω, μόνο εμείς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Συγγνώμη που το λέω. Μόνο εμείς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Και σαν παιδεία και σαν εκκλησία και σαν... Μόνο εμείς μπορούμε να τους δώσουμε μια άλλη προπτική σε αυτή την κατάσταση. Και αυτό έχει να κάνει καθαρά με την προπτική της εκκλησιαστικής ενότητας. Από το 1860, ίσως και πιο νωρίς, από τις αρχές του 19ου αιώνα, διεξάγεται ένας πόλεμος ταυτοτικής προπαγάνδας στα Βαλκάνια. Αυτό συμβαίνει. Αυτό τον πόλεμο της ταυτοτικής προπαγάνδας δεν τον διεξάγουμε εμείς. Εμείς κάνουμε λάθη
Και πολλές φορές βγάζουμε τον δικό μας εθνοφιλετισμό, τον ελληνικό εθνοφιλετισμό, ή πάμε να διαχειριστούμε καταστάσεις με τον ελληνικό μας εθνοφιλετισμό. Και προφανώς, όταν πάμε να διαχειριστούμε καταστάσεις με τον ελληνικό μας εθνοφιλετισμό, δεν βγάζουμε άκρη. Και πολλές φορές και εμείς να προκαλούμε προβλήματα με τον δικό μας ελληνικό εθνοφιλετισμό. Η παραγωγή όμως του πολέμου δεν γίνεται από εμάς. Γίνεται από τον σλαβικό εθνοφιλετισμό. Το παράδειγμα των Βουλγάρων στα χωριά της Καστοριάς, των Γρεβενών κτλ. Επειδή μιλούσαν σλαβικά. Όλη αυτή η συζήτηση. Δηλαδή, μιλάς σλαβικά, άρα είσαι Σλάβος. Άρα όλο αυτό το πανσλαβιστικό όραμα συνεχώς επανέρχεται. Και επανέρχεται μέσω από την Εκκλησία. Είναι μια. Έτσι όπως το ζουν πάντα οι Σλάβοι, πάντα έτσι το ζούσανε. Κοιτάξτε πώς τη ζουν την Εκκλησία οι Σλάβοι. Η πολιτική, είπαμε, είναι στην εξουσία. Εκεί είναι μόνο. Όταν κάνουν πολιτική, είναι μαζί αυτά τα δύο. Πολιτική, εκκλησία. Είναι αυτό που σας είπα. Άλλο εξουσία, άλλος λαός. Σε όλο τον σλαβικό πολιτισμό. Η χριστιανική ταυτότητα έχει να κάνει με την πολιτική. Εκεί βρίσκεται βασικά. Και όλη αυτή η συζήτηση, βλέπετε, είναι μια γεωπολιτική συζήτηση, η οποία έχει εθνοφιλετικές βάσεις. Μια γεωπολιτική προσπάθεια σλαβικής επέκτασης, η οποία συνδέεται με την Εκκλησία τόσο αναπόσπαστα, τόσο δεμένα. Μα είδατε τώρα και σε έναν πόλεμο πώς τα έχουν δεμένα μεταξύ τους. Τα έχουν δεμένα. Αυτός είναι ο σλαβικός εθνοφιλετισμός. Αυτή είναι η σλαβική νοοτροπία. Αυτός είναι ο σλαβικός πολιτισμός. Αυτές οι προαιώριες αμαρτίες. Σε κάθε περίπτωση, θα επιμείνω αυτό που σας είπα και πριν, είναι παγίδα για μας να απαντήσουμε στον σλαβικό εθνοφιλετισμό με ελληνικό εθνοφιλετισμό. Και εκεί ίσως είναι και μεγάλη μας αδυναμία. Πάμε να το αντιμετωπίσουμε έτσι. Οι δικές μας παραστάσεις είναι αυτές. Είναι κάτι πολύ πιο ευρύ, το οποίο δεν μπορεί να λυθεί με έναν ελληνικό εθνοφιλετισμό. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι ο μόνος συνεκτικός, ως μόνος συνεκτικός κήρυκος όχι του έθνους αλλά της Εκκλησίας. Και κλείνω βέβαια με αυτό, με το όραμα των Βαλκανίων. Βλέπετε ότι ποια ήταν τα Βαλκάνια επί Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Και ποια είναι τα Βαλκάνια αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει όλοι να προβληματιστούμε, ενώ παραμένει το κοινό στοιχείο της πίστης, όλα τα Βαλκάνια φέρουμε το κοινό στοιχείο της πίστης. Μόνο η Αλβανία δεν φέρει το κοινό στοιχείο της πίστης και η Βοσνία, ας πούμε. Αλλά όλα τα υπόλοιπα Βαλκάνια φέρουμε το γεγονός της κοινής πίστης, αλλά παρόλα αυτά, η ροή του σλαβικού εθνοφιλετισμού και του πανσλαβισμού και η παγίδα στην οποία πέφτουμε εμείς να απαντάμε σε αυτόν τον εθνοφιλετισμό με έναν δικό μας ελληνικό εθνοφιλετισμό άλλου τύπου οδηγεί την κατάσταση σε αυτό το μπέρδεμα και τελικά υπάρχουν και όλο αυτό το ζήτημα το οποίο το εκκρεμέ ζήτημα με την Αχρίδα, με την Αρχιεπισκοπή Αχρίδος είναι ένα εκκρεμέ ζήτημα. Έχει πολύ ενδιαφέρον το πού θα καταλήξει αυτό το εκκρεμέ. Γιατί από το πού θα καταλήξει το εκκρεμές θα φανεί λίγο και ποιος κερδίζει, να το πω κάπως έτσι. Θα κερδίσει η εκκλησιαστική ενότητα, θα κερδίσουν άλλα προτάγματα ή οι εθνοφιλετισμοί θα μας κυριαρχήσουν και θα μας πάρουν φαλάκι. Αυτή τη στιγμή η Σερβία είναι μια διασπασμένη χώρα. Και είναι πολύ περίπλοκη χώρα γιατί υπάρχει ένα τεράστιο δυτικό ρεύμα, φιλοευρωπαϊκό, φιλονατοϊκό ρεύμα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πολύ δυνατά κόμματα εθνικιστικά της Σερβίας, της Ενωμένης Ιουγκοσλαβίας, του Ράτκο Μλάντιτς και του Κράμα, πώς το λέμε τον άλλον, με τη Βοσνία, με τις σφαγές της Βοσνίας, με το κόμμα το εθνικιστικό, ναι, Κάραζιτς, και το εθνικιστικό κόμμα κτλ. Βέβαια, βλέπουμε ότι αυτά είναι συνδεδεμένα απόλυτα με την Εκκλησία. Ξέρετε, και οι δεσμοί με την Εκκλησία σε αυτούς τους χώρους είναι πολύ συγγενείς. Αλλά από τη στιγμή που έπεσε το 2000 ο Μιλόσεβιτς και τα λοιπά, έχουμε μια σταδιακή αλλαγή της σερβικής κοινωνίας. Δηλαδή, αλλά η σερβική κοινωνία είναι διασπασμένη. Η Εκκλησία είναι δεδομένα φιλορωσική, πανσλαβιστική η Εκκλησία. Αν και εκεί ακόμα σιγά-σιγά υπάρχουν κάποιοι επίσκοποι οι οποίοι έχουν διαφορετικές βάσεις. Το σημείο κλειδί ήταν όταν έλεγξε η Ρωσία, έλεγξε με προκλητικό τρόπο, την εκλογή Πατριάρχη Σερβίας. Να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους.
την έλεγξε απόλυτα και την επέβαλε. Έβαλε ένα δικό της πρόσωπο, το οποίο ουσιαστικά έδωσε μια ξεκάθαρη κατεύθυνση της Εκκλησίας προς τη ρωσική πλευρά. Αυτή η κατεύθυνση, μιλάω για τον νυν Πατριάρχη, έδωσε μια ξεκάθαρη λοιπόν κατεύθυνση της Σερβίας προς αυτή την, ο προηγούμενος Πατριάρχης, δεν ξέρω, ήταν καταρχάς τόσο νομίζω, ήταν άλλος άνθρωπος, μπορεί να έχει ίσως κάποιες ρωσικές τάσεις, αλλά δεν νομίζω ότι μπαίνει στην ίδια κλίμακα. Έδωσε λοιπόν μια ξεκάθαρη στάση της Εκκλησίας προς τη ρωσική πολιτική. Όμως το κράτος, νομίζω σαν κράτος, σαν πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή κτλ., είναι περισσότερο δυτική η ματιά του. Άρα βλέπουμε ότι η Σερβία αυτή τη στιγμή πάρει μια διάσπαση. Άρα προφανώς και σε επίπεδο τέχνης και λογοτεχνίας θα έχουμε μια αντίστοιχη διάσπαση, ας πούμε, όπως δομείται. Αλλά αυτή τη διάσπαση οι Ρώσοι τα λέγονται έχουν καταφέρει παντού. Και προσπαθούν όπου μπορούν να δημιουργήσουν αυτή τη διάσπαση, να ελέγξουν ό,τι περισσότερο μπορούν, να δημιουργήσουν όσο περισσότερες αποσχιστικές τάσεις γίνεται, προκειμένου να δημιουργείται όλη αυτή η ανακατοσούρα στα Βαλκάνια, η οποία τους μόνους οποίους βολεύει η ανακατοσούρα στα Βαλκάνια είναι τους Ρώσους. Η Κύπρος, εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα, έχει τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα. Η διείσδυση των Ρώσων στην Κύπρο και οικονομικά και εκκλησιαστικά είναι τρομακτική. Είναι τρομακτική. Εξάλλου, μην ξεχνάμε, ο πόλεμος, κοιτάξτε, όλες οι τελευταίες εκλογές προκαθημένων έχουμε συνειδητοποιήσει ότι είναι ένας πόλεμος μεταξύ Δύσης και Ρωσίας. Αυτή, δηλαδή, μα συγγνώμη, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, είτε το αποδεχόμαστε είτε δεν το αποδεχόμαστε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και είναι κατεύθυνση πολιτικής αυτή τη στιγμή. Όλα τα Βαλκάνια ζουν αυτή τη στιγμή ένα δίπολο. Το δίπολο ή θα πάμε με τον δυτικό ευρωπαϊκό κόσμο ή θα πάμε με τη Ρωσία. Ποιος εμφάνισε αυτό το δίπολο, ποιος το έχει δημιουργήσει αυτό το δίπολο, ποιος έχει δημιουργήσει αυτό το σχίσμα, ποιος έχει δημιουργήσει αυτό το χάσμα. Εμείς το δημιουργήσαμε. Όχι. Εντάξει, εμείς δεν λέω ότι είμαστε άγιοι. Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε άγιοι. Μπορούμε να ρυθμίσουμε πάρα πολύ καλά τις αμαρτίες μας και τα λάθη που έχουμε κάνει και σε αυτή την ιστορία και σε άλλες ιστορίες. Αλλά δεν έχουμε δημιουργήσει εμείς αυτό το χάσμα στα Βαλκάνια. Εμείς μπορούμε να είμαστε ηλίθιοι. Εγώ τον ελληνικό εθνοφιλετισμό θα τον ονόμαζα ηλίθιο εθνοφιλετισμό. Χαζοί, είμαστε κουτός, είμαστε κουτί, είμαστε στενόμυαλοι, πνευματικά. Μάπες. Πεσμένοι. Αυτό είμαστε. Σαν Έλληνα, είμαστε αυτό. Αλλά δεν έχουμε δημιουργήσει έναν πόλεμο. Δεν έχουμε δημιουργήσει μια διάσπαση. Δεν έχουμε δημιουργήσει ένα σχίσμα στα Βαλκάνια. Δεν έχουμε δημιουργήσει μια κατάσταση μια συνεχούς πολεμικής, όπου σε κάθε εκλογή προκαθημένων μετρούνται οι δυνάμεις για να δούμε πώς είναι ρωσικής πλευράς και πώς είναι δυτικής πλευράς. Εντάξει, έχω την αίσθηση ότι αυτό τουλάχιστον δεν θα γίνει στον ελλαδικό χώρο. Γιατί στον ελλαδικό χώρο η ρωσική προπαγάνδα και έχει ξεφτύσει λιγάκι και είναι πολύ πιο ισχυρά τα ερίσματα και οι αντιστάσεις. Μάλλον, υποθέτω, ελπίζω. Αλλά οπουδήποτε αλλού και στην Κύπρο κάτι αντίστοιχο ζήσαμε. Γιατί στη Ρωσόλυμα αυτή τη στιγμή τι ζούμε. Στη Ρωσόλυμα τι ζούμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ποιος είναι ο στόχος τώρα στη Ρωσόλυμα. Ο στόχος δεν είναι μυστικό στόχος. Είναι ευθύς στόχος. Η κατάληψη του Πατριαρχείου Ρωσολύμων από τους Ρώσους. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Δεν το κρύψανε ποτέ. Θεωρούν ότι αυτοί είναι οι οποίοι θα πρέπει να υπερασπίζονται τα. Θα μου πεις εμείς τι. Ωραία, εμείς θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Όχι, οι Έλληνες πρέπει να τα έχουν τα πάντα. Όχι, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Όχι, δεν πρέπει να τα έχουν οι Έλληνες τα πάντα και να ελέγχουν οι Έλληνες τα πάντα. Όχι, και αυτό δεν είναι. Είμαστε εμείς το Άγιο Έθνος, το Σοφό Έθνος. Όχι, δεν είναι το σωστό αυτό. Εμείς απλά τι κάνουμε αυτή τη στιγμή. Εμείς ερχόμαστε και βλέπουμε απέναντί μας έναν κίνδυνο. Βλέπουμε έναν κίνδυνο. Κάποιον επικίνδυνο. Και λέμε. Αν σε βάλουμε μέσα σε σένα, εσένα τον επικίνδυνο, σου ανοίξουμε την πόρτα και μπεις μέσα, εσύ θα τα διαλύσεις όλα εδώ μέσα. Εμείς απλά υπερασπιζόμαστε τον κίνδυνο αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ότι υπερασπιζόμαστε μια ελληνική ανωτερότητα, σε καμία περίπτωση. Είμαστε το χειρότερο καλό στην προκειμένη περίπτωση. Δεν είμαστε σπουδαίοι και σημαντικοί, αλλά δεν είμαστε επικίνδυνοι. Αυτή είναι η διαφορά.
εδώ έχουμε να κάνουμε μια επικίνδυνη τάση, με μια επικίνδυνη πολιτική, με μια επικίνδυνη νοοτροπία, η οποία μπορεί να διαλύσει τελείως την Ορθόδοξη Εκκλησία. Άρα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, να πολεμήσουμε. Ο καθένας από το μετερίζι του, όπως μπορεί, πρέπει να αντισταθούμε σε αυτό. Πρέπει να τα πούμε καταρχάς. Να τα πούμε, να βγούμε και να τα πούμε. Μα αν είναι δυνατόν, θα εμφανιστεί η Ρωσία σαν το Άγιον Έθνος. Έχει πάει κανείς στη Ρωσία, έχει δει τον τρόπο που θρησκεύουν οι Ρώσοι. Ποια σχέση με τους πατέρες. Βάλτε, δεν θα σας πω, βάλτε, πατήστε και βάλτε το επίσημο κανάλι των Ρώσων, ας πούμε, που δείχνει τις λειτουργίες και δείχνει λειτουργία από τον Ναό του Σωτήρος. Ή πατήστε στο YouTube να βάλετε, ξέρω εγώ, τον εκκλησιασμό του Πούτιν τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα στον μεγάλο καθεδρικό ναό της Μόσχας, τον Ναό του Σωτήρος. Και δείτε το αυτό το πράγμα και μετά βάλετε αυτό το οποίο όλοι κοροϊδεύουν. Τη Μητρόπολη Αθηνών θα σας πω, α, οι επίσκοποι, α, ο αρχιεπίσκοπος, α. Και βάλτε το ένα από την ένα και βάλτε το άλλο στο διπλανό. Και πείτε μου, ποιο έχει σχέση με τους πατέρες της Εκκλησίας, ποιο έχει σχέση με την παράδοση Εκκλησίας και θα μου απαντήσετε εσείς. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα εγώ. Δηλαδή, να σταματήσει επιτέλους αυτή η ρωσική προπαγάνδα, έλεος. Πιο κοντά, και βάλτε δίπλα και θα βάλετε δίπλα και τον Πάπα. Και βάλτε και τον Πάπα, τους Ρωμακαθολικούς. Και πείτε μου, ποιος έχει σχέση με ποιον. Ποιος έχει σχέση με ποιον. Ακούσε εκεί, λέει, οι Ρώσοι λέει είναι αντιπαπικοί και εμείς είμαστε οι παπικοί και οι. Μα αν είναι δυνατόν. Και ο Ορθόδοξος τύπος. Η ζημιά που έχει κάνει είναι τρομερή. Όργανο των Ρώσων, τελείως. Τεράστιος διχασμός των μονών. Και έχει φανεί αυτό και εμπολής και με το Ουκρανικό. Και με το Ουκρανικό. Δηλαδή υπάρχουν αντιπολιτευόμενες τάσεις αυτή τη στιγμή στις μονές. Και έχουμε τη ρωσική τάση και την φιλοπατριαρχική τάση. Είναι δεδομένος ο διαχωρισμός αυτός ο οποίος έχει επιτελεστεί αυτή τη στιγμή στο Άγιο Όρος. Και αυτό βέβαια πάλι τον διχασμό τον έχουν επιτύχει πάλι, θα λέγαμε, οι Ρώσοι. Δηλαδή η ρωσική προπαγάνδα είναι αυτή που έχει βάλει το Όρος. Και αν το δείτε, σε όλα τα ζητήματα τα οποία ανακύπτουν, είτε είναι Ουκρανικό, είτε είναι κορονοϊός, είτε είναι ταυτότητες, συνεχώς ακολουθείται η ίδια διχαστική πολιτική αυτών των κατευθύνσεων. Και ξέρεις ότι ανάλογα με τη μονή την οποία θα πας, θα βρεις και την αντίστοιχη τοποθέτηση, τάση κτλ. Και οι μεν μονές θεωρούνται οι φιλοπατριαρχικές, οι φιλοδυτικές, οι πιο προοδευτικές και οι μεν θεωρούνται οι συντηρητικές, οι παραδοσιακές κτλ. Και έχει απλωθεί αυτός ο διχασμός στην ελληνική κοινωνία. Το Άγιο Όρος δυστυχώς τον συντηρεί και τον επεκτείνει. Αυτόν τον διχασμό παίζει πάρα πολύ και η σύνοδος, η πανορθόδοξη σύνοδος, το οποίο συνεχώς πολεμείται από όλη αυτή την πλευρά, δηλαδή ακολουθείται πλήρως η ρωσική προπαγάνδα, πλήρως η ρωσική προπαγάνδα, η οποία ξαφνικά από το σημείο, αφού δεν προσήλθανε και μετά ο σλαβικός κόσμος στην σύνοδο, μετά τέθηκε το ζήτημα ότι αυτά είναι τα κείμενα, και τα κείμενα είναι έτσι, και τα κείμενα δεν είναι παραδοσιακά, και τα κείμενα δεν είναι αλλιώς, και τα κείμενα κτλ. Είναι καθαρά η ρωσική, ας πούμε. Προσέξτε, αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε κριτική επί των κειμένων, αλλά παραθέτουμε το σκηνικό το οποίο έχει στηθεί και το οποίο έχει στηθεί από συγκεκριμένες δυνάμεις με συγκεκριμένους λόγους. Και το πρόβλημα είναι ότι εμείς έχουμε μπει μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα, αυτού του στισήματος το οποίο έχει γίνει. Έχουν διαχωρίσει την εκκλησιαστική κοινωνία, έχουν διαχωρίσει τον εκκλησιαστικό κόσμο αυτή τη στιγμή της Ελλάδος σε δύο αντιμαχόμενες μερίδες, οι οποίες παλεύουν μεταξύ τους. Και όπως πολύ καλά ξέρετε, και η απαρχή τι θεωρείται, η απαρχή θεωρείται, είναι στην κατεύθυνση, στον μπλοκ των φιλοδυτικών, πατριαρχικών, αρχιεπισκοπικών δυνάμεων, ξέρω εγώ. Αυτά. Το ότι έχουμε φτάσει και μιλάμε από αυτούς τους όρους και από αυτές τις κατευθύνσεις, σημαίνει ότι έχουμε πατήσει την πανανόφλουδα και να δούμε τώρα τι θα γίνει. Αφενός, αυτό πρέπει να πούμε είναι ότι ο δυτικός πληθυσμός είναι προφανώς δαιμονικός και αυτά τα στοιχεία τα οποία αναφέρουμε ξέρουμε πολύ καλά ότι έχει παθογενή και τέτοια δαιμονικά στοιχεία. Ο σλαβικός πληθυσμός βέβαια δεν πάβει να είναι και αυτός δαιμονικός.
Να πω ότι είναι το πρώτο το οποίο πρέπει να πούμε, το ότι ξαφνικά δεν, επειδή δεν έχει βαπτιστεί με κάποιον τρόπο σε ένα καθαρτήριο πυρ ο σλαβικός πολιτισμός και ξαφνικά είναι ένας άγιος πολιτισμός ο οποίος εμφανίζεται. Άρα όλη η διάθεση, το πρόβλημα είναι ότι η σχάση, το πρόβλημα είναι η διάσπαση. Το πρόβλημα είναι ότι μιλάμε επί διπόλου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όλο αυτό είναι το πρόβλημα. Προφανώς και αυτή τη στιγμή, αν κοιτάξουμε τους εαυτούς μας, και αν δεν υπήρχαν πουθενά στο προσκήνιο ο σλαβικός, η επισλαβική προπαγάνδα, ναι, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να θεραπεύσουμε και πάρα πολλά πράγματα να ασχοληθούμε και πάρα πράγματα να προσπαθήσουμε και προφανώς μας έρχονται και πράγματα εκ της Δύση τα οποία πρέπει να τα δούμε πολύ σοβαρά. Εννοείται. Το πρόβλημα είναι ότι το δίπολο το έχει δημιουργήσει η Ρωσία. Το πρόβλημα είναι το δίπολο, αυτό καθεαυτό. Η Δύση είναι αυτή που είναι. Αυτή που είναι. Με τα καλά της και τα πάρα πολλά κακά της. Αυτή είναι η Δύση. Η Δύση δεν κρύφτηκε. Είναι αυτή. Αυτή είναι η πραγματικότητα της Δύσης. Εμείς ζούμε τον δυτικό πολιτισμό. Θέλουμε, δεν θέλουμε, δυτικός πολιτισμός είμαστε. Ωραία. Εννοείται ότι θα πρέπει τα κακά στοιχεία να τα εξετάσουμε. Απλά, ποτέ μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας μας δεν υπάρχει η έννοια της ύπαρξης ενός εγκόσμιου εσχατολογικού σωτήρα. Ναι. Αυτό είναι πλάνη. Αυτό το διδάσκουμε παντού, ας πούμε. Το προσπαθούμε σαν Εκκλησία να το δίνουμε παντού. Η έννοια του εγκόσμιου σωτήρα, ο οποίος θα μας σώσει και θα πολεμήσει το κακό. Δηλαδή, έχουμε περί αυτού πρόκειται. Ότι θα έρθει κάποιος με ένα σπαθί, με μια χατζάρα και θα βρεθεί απέναντι σε αυτό το κακό, θα ορθώσει το ανάστημά του. Και το κακό είναι πνευματικό ζήτημα, το οποίο το αντιμετωπίζουμε με την άσκηση, με τον αγώνα μας, με την προσευχή μας, με την ταπείνωσή μας, παλεύουμε τα πάθη μας, με την κοινωνία μας, με την Εκκλησία. Έτσι παλεύουμε τα πάθη μας, κτλ. Και έχουμε πολλά όντως πάθη να παλέψουμε, τα οποία είναι τα πάθη του δυτικού κόσμου. Από εκεί και πέρα, το δίπολο, η σχάση και η ύπαρξη ενός εσχατολογικού εγκόσμιου σωτήρα προφανώς είναι μια τελείως αρρωστημένη βάση η οποία μας έχει προέλθει από εκεί. Και θα πω και κάτι άλλο, ακόμα και αυτά τα εσχατολογικά τα οποία κυκλοφορούν πολύ, έχουν τονωθεί πάρα πολύ από αυτές τις τάσεις, Είναι ο εγκόσμιος σωτήρας, η αίσθηση του εγκόσμιου σωτήρα, μαχόμαστε εναντίον του κακού, θα παλέψουμε εναντίον του κακού. Αυτή είναι η νοοτροπία του σλαβικού πολιτισμού, η οποία εμείς λίγο την έχουμε υιοθετήσει. Αν δείτε μάλιστα οι υποστηρικτές αυτών των θεωριών και τα λοιπά, οι κληρικοί μιλάω, που τα στηρίζουν όλα αυτά, συνήθως με κάποιον τρόπο είναι και πάντα κοντά στο άρμα της Ρωσίας. Δηλαδή συμφωνούν με όλο αυτό, δηλαδή υπάρχει και αυτό μέσα τους. Ταυτίζονται αυτά, πάνε παράλληλα, είναι λίγο, συγκοινωνούν τα δοχεία.